Πάμε να ξεκινήσουμε μία συζήτηση, πολιτική συζήτηση με φόντο τις εκλογές της 21ης Μαΐου με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και υποψήφιο βουλευτή Λασιθίου με τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Γιάννη Πλακιωτάκη. Κύριε Πλακιωτάκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι ήδη, βρίσκομαι στην Ιερά Πέτρα, όπως σε λίγο θα έχω την κεντρική πολιτική μου εκδήλωση για την ευρύτερη περιοχή και πρέπει να σας πω ότι το κλίμα γενικότερα στο νομό Λασιθίου είναι πολύ αισιόδοξο. Να ξεκινήσουμε λίγο από το πόσο κρίσιμη είναι η εκλογική αναμέτρηση της 21ης Μαΐου και τι διακυβεύεται. Η εκλογική αναμέτρηση είναι και κρίσιμη αλλά και σημαντική. Είναι κρίσιμη και σημαντική διότι οι Έλληνες πολίτες, η ελληνική κοινωνία θα επιλέξει αν θα προχωρήσει μπροστά με σίγουρα σταθερά βήματα για την επόμενη μέρα με μια κυβέρνηση η οποία έχει ένα κοστολογημένο, ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη διακυβέρνηση της χώρας ή θα γυρίσει πίσω σε αποτυχημένες καταστροφικές πολιτικές που μας οδήγησαν ένα βήμα πριν την έξοδό μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολιτικές που κατέστρεψαν κυριολεκτικά τη μεσαία τάξη, σε πολιτικές όπου η Ελλάδα ήταν ουραγός και είμαι απολύτως βέβαιος ότι στη σύγκριση αυτή οι πολίτες θα εμπιστευτούν ξανά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Περιθώριο συνεργασιών για τη Νέα Δημοκρατία στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο στόχος της αυτοδυναμίας υπάρχει και αν είναι με ποιους. Προσέξτε, η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Η αυτοδυναμία δεν είναι αυτοσκοπός για τη Νέα Δημοκρατία. Η αυτοδυναμία είναι το μέσο για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε όσα θετικά έχουμε πετύχει τα προηγούμενα χρόνια και βεβαίως να προχωρήσουμε σε τομές και μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα. Τώρα, όσον αφορά τις προτάσεις των υπολείπων κομμάτων, δείτε για παράδειγμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε από κυβέρνηση πλειοψηφίας, στη συνέχεια πήγε σε κυβέρνηση ιτημένων, στη συνέχεια σε κυβέρνηση ανοχής, ενώ για παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ θέτει συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις για το πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Για να υπάρξει λοιπόν κυβέρνηση συνεργασίας, βασική προϋπόθεση είναι να μην υπάρχουν συγκεκριμένοι όρους και προϋποθέσεις, όπως για παράδειγμα θέτει το ΠΑΣΟΚ. Και επιπλέον χρειάζεται προγραμματική σύγκληση. Δεν μπορεί επί του παρόντος να υπάρξει ούτε προγραμματική σύγκληση για τον σχηματισμό ισχυρής κυβερνήσεως. Επομένως, η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει και διατηρεί τον αρχικό της στόχος, ο οποίος είναι η επίτευξη της αυτοδυναμίας για να μπορέσουμε πραγματικά να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας. Και αυτό που θέλω να σας διαβεβαιώσω είναι ότι η ελληνική κοινωνία αντιλαμβάνεται το συγκεκριμένο πρόγραμμα, γι' αυτό και θα μας εμπιστευτεί ξανά. Κύριε Πλακιωτάκη, να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Λασίθη και αναπτυξιακά έργα, τι έχουν γίνει την περασμένη τετραετία και τι περιλαμβάνει και η προσωπική σας ατζέντα για τα επόμενα χρόνια στην περίπτωση που έχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Παναγιωτόπουλε, στο νομό Λασιθίου έχουμε διασφαλίσει τα τελευταία χρόνια μόνο από το Υπουργείο Ναυτιλίας χρηματοδοτήσεις πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ και συνολικά πάνω από τα 500 εκατομμύρια ευρώ για το νομό Λασιθίου. Πολύ μεγάλα έργα υποδομής. Για πρώτη φορά ο ΒΟΑΚ, για παράδειγμα, ξεκινάει από το Λασίθι. Μιλάω για το τμήμα Άγιος Νικόλαος Νεάπολη. Ενώ διασφαλίσαμε και την χρηματοδότηση και για τα δύο υπόλοιπα τμήματα μέχρι την Παχιάμο, προϋπολογισμού 150 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ. Και τα τμήματα αυτά και τα δύο θα δημοπρατηθούν μέσα στο 2023. Τεράστια σημασία επίσης εγκυβερνητικά έργα, τα οποία θα επιλύσουν σε σημαντικό βαθμό την ολοκληρωμένη διαχείριση νερού και άρδευσης και ίδρυυσης, όπως το φράγμα των Πραμιανών στην Ιερά Πέτρα, τα συμπληρωματικά έργα, αλλά και το φράγμα του Αγίου Ιωάννου στην Ιερά Πέτρα και η νομοδεξαμενή των Χοκλακιών, έργα προϋπολογισμού πάνω από 120 εκατομμύρια ευρώ.
και βεβαίως σημαντικές παρεμβάσεις και στον χώρο της εκπαίδευσης με την ίδρυση νέων εκπαιδευτικών οδομών, στον τομέα της υγείας, του πολιτισμού. Με άλλα λόγια, η εικόνα του νομού Λασιθίου αλλάζει. Το Λασίθι πλέον μπαίνει στον αναπτυξιακό χάρτη και βεβαίως δέσμευσή μου είναι για την επόμενη κυβερνητική περίοδο θα εντείνω ακόμα περισσότερο την δραστηριότητά μου έτσι ώστε το Λασίθι να οδηγηθεί οριστικά στο δρόμο της προόδου και της ανάπτυξης, κάτι που βεβαίως το αξίζει αλλά και το δικαιούται. Ποιο είναι το κεντρικό μήνυμα το οποίο προκύπτει, κύριε Πλακιωτάκη, μέσα από τη δική σας υποψηφιότητα? Αναφερθήκατε ως βασικούς στόχους, προσωπικούς στόχους, στόχοι διεκδίκησης αναφορικά με το αναπτυξιακό μέλλον του Λασιθίου. Και θέλω λίγο να εστιάσουμε στην κεντρική ιδέα, στο μήνυμα το οποίο προκύπτει προς τα έξω μέσα από την υποψηφιότητά σας. Αν μπορούμε λίγο να διορθώσουμε τον ήχο, δεν σας ακούμε. Αν μπορούμε με κάποιο τρόπο λίγο να διορθώσουμε τον ήχο του κυρίου Πλακιωτάκη. Έχουμε ξεκινήσει μια συζήτηση βέβαια η οποία έχει να κάνει με αυτή την καθημερινή έτσι, θεματική που έχουμε ανοίξει με υποψήφιους βουλευτές σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, αλλά και πολιτικούς αρχηγούς. Θα το διαπιστώσετε καθώς κορυφώνεται αυτή η εκλογική διαδικασία μέσα από την διατύπωση συγκεκριμένων θέσεων, απόψεων, προτάσεων με φόντο τις εκλογές. Θα τα δούμε και την επόμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω αν με ακούτε, κύριε Πλακιωτάκη, και αν σας ακούμε βέβαια. Θα το διορθώσουμε σε λίγα λεπτά. Και βέβαια, από τη μία αναφερόμαστε στην ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά του κύριου Πλακιωτάκη. Με ακούτε, το διορθώσαμε. Ναι, σας ακούω, ναι. Σας ακούμε, λοιπόν, το κεντρικό μήνυμα μέσα από την υποψηφιότητά σας, ποιο είναι? Το κεντρικό μήνυμα είναι ότι ο νομός Λασιθίου ωφελήθηκε τελικά από την κυβερνητική παρουσία και βεβαίως μέσα από την ανανέωση της εμπιστοσύνης στο πρόσωπό μου μπορεί να ωφεληθεί ακόμα περισσότερο. Νομίζω ότι οι πολίτες του Λασιθίου έχουν αντιληφθεί ότι η εικόνα του νομού μας αλλάζει. Διασφαλίσαμε πολλές και σημαντικές χρηματοδοτήσεις. Δρομολογήσαμε σημαντικά έργα τα οποία για χρόνια τα ζητούσε το Λασίθι. Και βεβαίως η εικόνα αυτή αντικατορπτίζει το πολύ σπουδαίο και σημαντικό έργο το οποίο έχει επιτελέσει η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε όλα τα επίπεδα. Εδώ θέλω επίσης να προσθέσω ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θεσμοθέτησε και το μεταφορικό ισοδύναμο συνολικά για τις κριτικές επιχειρήσεις. Ένα μέτρο σημαντικό από το οποίο έχουν επωφεληθεί πάνω από 1.500 επιχειρήσεις σε επίπεδο Κρήτης. Αυτή τη στιγμή έχουν απολαύσει το μέτρο οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις και έχουν απολαύσει χρηματοδοτήσεων πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ, όταν την προηγούμενη περίοδο οι χρηματοδοτήσεις από το μεταφορικό ισοδύναμο για τις κριτικές επιχειρήσεις ήταν μηδέν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι παρεμβάσεις είναι σημαντικές. Υπάρχει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός για τον εξυγχρονισμό των λιμενικών υποδομών σε επίπεδο επίσης Κρήτης, πάνω από 80 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε από αλλιευτικά καταφύγια από τη Γάβδο μέχρι την Παλαιόχωρα, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλαο, τη Σιτία, τον Πακρύγιαλο και βεβαίως την πολύ σημαντική παραχώρηση του λιμένος Ηρακλείωνα, τεράστια σημασία σε αναπτυξιακό έργο, το οποίο θα ενισχύσει σημαντικά όχι μόνο την ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, αλλά και ολόκληρης της Κρήτης. 400.000 νέοι αναμένεται να προσέλθουν για πρώτη φορά στις κάλπες για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Και θέλω να σας ρωτήσω αν είναι στοίχημα, όχι μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά για κάθε κόμμα, να προκαλέσει το ενδιαφέρον των νέων ψηφοφόρων και να τους πείσει σε πρώτη φάση να συμμετέχουν στη διαδικασία και σε δεύτερη φάση βέβαια να ψηφίσουν και το κόμμα σας και γενικά όποιο κόμμα επιθυμούν. Εγώ καλώ τους νέους ανθρώπους να συμμετέχουν στην διαδικασία. Οι εκλογές, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι εξαιρετικά κρίσιμες και σημαντικές. Η περίοδος για κυβέρνησή μας έχει λάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για τους νέους μας, όπως για παράδειγμα το πρόσφατη πρωτοβουλία μας για την απόκτηση στέγης, που συμπυκνώνεται
στην πολιτική μας για απόκτηση μόνιμης στέγης με ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα όπου η δόση ουσιαστικά του δανείου είναι μικρότερη από ό,τι καταλαμβάνουν οι νέοι μας κάθε μήνα, και βέβαια ένα πρόγραμμα το οποίο με δέσμευση και του Πρωθυπουργού θα συνεχιστεί και την επόμενη περίοδο και με αυξημένα μάλιστα κονδύλια. Το ζητούμενο είναι λοιπόν να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις εκείνες όπου οι νέοι μας να μπορούν να μείνουν καταρχήν στον τόπο μας, προϋποθέσεις για να απασχοληθούν σε μόνιμες πλέον θέσεις εργασίας, και νομίζω ότι η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποδείξει ότι σέβεται όχι μόνο τους νέους μας αλλά και το σύνολο της κοινωνίας, και έχουμε καταφέρει και έχουμε προσελκύσει πολλές και σημαντικές επενδύσεις από μεγάλους επενδυτικούς ομίλους, γεγονός που αυξάνει τις δυνατότητες απασχόλησης ειδικά για την νέα γενιά, και σίγουρα αυτό δεν είναι τυχαίο. Επομένως, για να συνεχιστεί η συγκεκριμένη πολιτική χρειάζεται να υπάρξει πολιτική σταθερότητα στην χώρα μας, κάτι το οποίο διασφαλίζει μόνο η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Να κλείσουμε λίγο με το πρόγραμμα των περιοδιών σας για το επόμενο διάστημα. Μας είπατε ότι σε λίγη ώρα στην Ιεράπετρα θα πραγματοποιήσετε την κεντρική προεκλογική σας ομιλία και θα οργώσετε την τελευταία εβδομάδα κάθε γωνιά του Λασιθίου, είμαι σίγουρος. Το κάνω καθημερινά, αλλά το κάνω, μην ξεχνάτε, συναπτά τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια. Σωστά, συμφωνώ. Έχω αναπτύξει μια σχέση εμπιστοσύνης με τους λασιθιώτες όλα αυτά τα χρόνια και αισθάνομαι τεράστια υποχρέωση απέναντί τους, όπως είναι και το, ξέρετε, το προεκλογικό μου σύνθημα «Δύναμή μου το Λασίθι», πραγματικά δύναμή μου είναι οι πολίτες του νομού Λασιθίου. Το επόμενο λοιπόν διάστημα θα βρίσκομαι και στην Αθήνα, όπου θα πραγματοποιήσω την Παρασκευή την κεντρική προεκλογική μου ομιλία. Νωρίτερα το πρωί θα είμαι με τον Πρωθυπουργό στην Μυτιλίνη, όπου θα παρουσιάσουμε το αναπτυξιακό σχέδιο για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Ξέρετε, έχουμε παρουσιάσει σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, όπως κάναμε φυσικά και στην Κρήτη, το ολοκληρωμένο πρόγραμμά μας για την επόμενη ημέρα. Ένα πρόγραμμα κοστολογημένο, όπως και σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για τα έργα τα οποία ήδη υλοποιούνται, έχουν προγραμματιστεί ή θα γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Και βεβαίως την επόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη Τετάρτη, θα πραγματοποιήσω στη λίμνη του Αγίου Νικολάου την τελευταία μου προεκλογική ομιλία, ολοκληρώντας τις κεντρικές προεκλογικές μου ομιλίες στο νομό Λασιθίου. Μάλιστα. Καλή επιτυχία και πάλι, καλή δύναμη. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Πλαγιωτάκη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν,